Όχι, δεν σε βλέπω. Άνοιξε το χέρι σου. Έλα. Ωραία. Ωραία. Τώρα το γεμίζεις. Έγινε. Και το κάνεις και φταί. Έλα, πάμε λίγο ένα ζέσταμα για την κύρα Κωνσταντίνα. Ταΐ. Για να δούμε. Θα το φάτε μετά όλοι εσείς που το βλέπετε. Φτάνει, φτάνει, μην βάζει άλλο, γιατί δεν θα σου κλείσει μετά. Δεν θα λίγο, σου κλείσει λίγο. Μετά. Λίγο. Λοιπόν, έτοιμοι. Παιδιά, εσείς... Όλη η Ελλάδα περιμένει εσένα να το τυλίξεις αυτό τώρα, έτσι. Κάτσε. Να το. Ταΐ. Να το. Περίμενε, κάτσα, περίμενε. Κάτσα στο... Μπράβο. Περίμενε, περίμενε. Εγώ εδώ. Για το κλείσα. Δεν φεύγω. Το έκανε. Ναι. Όχι, λίγο απ' έξω τη γέννηση. Περίμενε κι εσύ. Βγάλ' το απ' έξω. Περίμενε, ασπέτα. Μη μου... Να το. Το αραντσίνι. Θα το δείξω σε... Πού είναι φόντο ένα άλλο εδώ. Φόντο εδώ. Μαύρο. Είναι λίγο... Εντάξει, καλύτερο σε άσπρο φόντο. Λοιπόν, προχωράμε. Και έχουμε εδώ αλεύρι. Το αυγό το έχουμε εκτυπήσει. Είναι τέλειο, σου είπα. Εντάξει, τώρα μην. Εντάξει, μην μπενευόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αλεύρι, έχουμε αυγό χτυπημένο με λίγο. Να το βάλω εδώ μέσα. Να το βάλουμε εκεί, ναι. Και έχουμε και τη φρυγανιά. Θα περνάμε. Κάνω κι άλλο. Τώρα κάνε, πήρα το κολλάκι. Όσα θέλει. Έχει μισό κιλό ρύζι να κάνει. Δεν λοιπόν, με αφήνουν από πάνω και να θέλω. Περνάμε το σουπλί πρώτα από το αλεύρι. Αυτό για να μην επιτρέπουμε βασικά το λάδι στο τηγάνισμα να μα περνάει το πέστο. Τη φρυγανιά και να φτάσει στο ρύζι. Εντάξει, ωραία. Α, το περνάμε από το αυγό. Οπότε, κατάλαβα τώρα τι ήθελες. Λοιπόν, σωστά. Κατάλαβε. Πρώτα λευράκι, μετά αυγό για τη φρυγανιά, γιατί θα μου το πας εκεί. Βάλε μου και τα άλλα. Ωραία, και τα άλλα. Και μετά στο τέλος τη φρυγανιά. Γιατί αν το κάνουμε κατευθείαν, θα μπει μέσα η φρυγανιά. Δεν θα την κάνεις στο... καλά. Ναι, 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 δεν θα την κάνεις καλά. Σαν προστασία. Σαν προστασία, μπράβο. Ωραία, και το βάζουμε αυτό. Να τηγανιστεί. Καλό θα ήτανε. Το περνά από το αυγό. Ναι, ναι, το περνά από το αυγό και μετά το περνά τελευταία στη φρυγανιά. Τώρα η θερμοκρασία, γιατί ξέρεις το ελαιόλαδο, αν το βάζουμε σε πολύ δυνατή θερμοκρασία, καίγεται, καπνίζει. Και καπνίζει βασικά περίπου στους 170 βαθμούς, ανάλογα την ποιότητα του λαδιού. Ωραία, το αφήνω εγώ εδώ. Εμείς ούτως ή άλλως θα δείξουμε. Όχι, βάλτε, να το κάνουμε okay. Και αυτό. Και λίγο ακόμα. Λοιπόν, μέχρι να τα τηγανίσουμε εμείς φίλοι μας. Κάτσε να σου πω. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Θα πας, οκ.